ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αμέριστη συμπαράσταση όλων εδώ πέρα των φορέων, όλων των εκλεγμένων της τοπικής κοινωνίας, των συναδέλφων μου πρώτα και κύρια, απέναντι σε αυτήν την άδικη, σε αυτήν την τιμωρητική απόλυση. Γιατί πρόκειται περί απόλυσης. Εκμεταλλεύτηκαν, κυριολεκτικά εκμεταλλεύτηκαν, μία μικρή καθυστέρηση που συμβαίνει πάντα ακριβώς επειδή η υποστελέχωση αγγίζει έως και το 50% σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, ιατρική, διοικητική, νοσηλευτική. Γιατί, για να μην ανανεώσουν την αίτηση παράτασής μου ως ειδικευόμενη και μάλιστα το ίδιο το νοσοκομείο που έρχεται και μας λέει δια τηλεφώνου, ούτε καν με κάλεσαν να μου πούνε ότι έληξε η σύμβασή σου, γεια σας, ούτε καν αυτό το θράσος δεν είχανε. Το ίδιο το νοσοκομείο δεν γνώριζε, λέει ότι δεν γνώριζε, ότι εγώ συνέχιζα και παρήχα τις υπηρεσίες μου, κάνοντας εφημερίες, εντασσόμενοι κανονικά στο πρόγραμμα της κλινικής και μάλιστα χωρίς να λαμβάνει και τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ωφελούμενων. Χαρακτηριστικά και ομολογώντας τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις, μία μέρα πριν είχε εκδοθεί, που ούτε αυτό μου είχε επιδοθεί, εντέλεστε για τη μετακίνησή μου στο Παπα-Νικολάου, στην ψυχιατρική ενηλίκων του Παπα-Νικολάου. Και εδώ να πούμε ότι όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία και συμβαίνουν ακριβώς 24 ώρες μετά την απεργιακή συγκέντρωση που διοργάνωσε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης με το Σωματείο Εργαζομένων του Ψούνου Θού, τον Σύλλογο Εργαζομένων του Κεθέα και άλλους φορείς, ενάντια στο νομοσχέδιο Έκτρωμα που κυριολεκτικά παραδίδει την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις στους ιδιώτες. Αν άνοιγε πριν την πόρτα για να μπει μέσα ο λύκος στο Μαντρί, τώρα έχουν πάρει το λύκο, τον έχουν βάλει μέσα στο Μαντρί. Και γι' αυτό ακριβώς θέλουν να τηρηθεί σιγή ηχθείως. Δεν θέλουν καμία ενόχληση και θέλουν να λωνίζουν ελεύθερα τα ιδιωτικά συμφέροντα μέσα στα νοσοκομεία που τα έχουν καταντήσει μαγαζιά, είτε με εργολαβίες, είτε με και απευθείας αναθέσεις, είτε με το να απαξιώνουν συνειδητά κλινικές ολόκληρες όπως τα τμήματα των οξέων, όπως η ψυχογυριατρική και άλλα, για να μπορούν να ξεφυτρώνουν οι ΜΚΙΟ και οι ΑΜΚΕ σαν μανιταράκια, είτε μέσω συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Εμείς τους διαβεβαιώνουμε και η σημερινή σας παρουσία δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη σε όλους μας και υπάρχει παρακαταθήκη πλούσια και από τις πριν λίγες μέρες κινητοποιήσεις των συμβασιούχων στην καθαριότητα μας δίνουν δύναμη οι αγώνες, οι εμβληματικοί της Λάρκο και των μεταλλορίχων στη Χαλκιδική που μπόρεσαν και απέσπασαν από την εργοδοσία. Μπόρεσαν και απέσπασαν από την εργοδοσία συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε. Και να είναι σίγουροι ότι όχι μόνο δεν θα φοβηθούμε, αλλά και όσοι μέχρι τώρα δεν μιλούσαν, θα σηκώσουν